Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα που νομίζω δεν το έχω πει σε καμιά συνέντευξη. Παίζει να είσαι και ο πρώτος που το ακούει. Λόγω του ότι εγώ έχω μεγαλώσει σπίτι με άτομα με ειδικές ανάγκες, το εγώ μου δεν υπήρχε από πολύ νωρίς. Και η συμβίωση και η ανατροφή μου με αυτό το άτομο, το οποίο δεν υπάρχει πια στη ζωή, δυστυχώς, έχει φύγει πριν 2 χρόνια, είδα πόσο διαμόρφωσε την προσωπικότητά μου, το χαρακτήρα μου, τον εαυτό μου, τα θέλω μου και το εμείς. Δεν θα πω ότι με έχει καθορίσει, αλλά με έχει διαμορφώσει το μεγάλωμά μου με άτομο με ειδικές ανάγκες και πραγματικά νιώθω μεγάλη ευλογία και τύχη που ήταν στον δρόμο μου, στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου και ήταν και ο λόγος που έχω τόση υπομονή με τους ανθρώπους. Θεωρείς ότι ήσουν τυχεροί μέσα στο χώρο, με συνεργασίες, με ανθρώπους. Φαντάζομαι δεν υπήρξαν σκηνικά, τέλος πάντων, που να σε ενόχλησαν. Όχι, υπήρξαν. Υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα που με ενόχλησαν. Υπήρξαν φορές που έκλαψα. Υπήρξαν φορές που ήθελα να τα παρατήσω. Υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία βρήκα έναν τρόπο και τα απόθυσα, τα προσπέρασα. Όχι ότι δεν τα θυμάμαι ή κάποιες συμπεριφορές συναδέλφων ή γενικά συμπεριφορές στον χώρο. Όμως δεν πορεύομαι με αυτά. Πορεύομαι με τα πιο όμορφα, πιο θετικά που έχω ζήσει και έχω λάβει από τη δουλειά μου και από τους συναδέλφους.